Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Αρχηγέ. Για να εξετάσουμε τα ζητήματα τα οποία έθεσε ο κύριος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, πρέπει να αναλύσουμε ορισμένα σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με την εμπλοκή της χώρας στις στρατιωτικές και γενικότερα γεωπολιτικές επιδιώξεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική της κυβέρνησης, που έχει τη συνένεση και των άλλων κομμάτων, όπως του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά μας, χαρακτηρίζεται ως άκρως επικίνδυνη για το λαό και τη χώρα, θέτοντάς τη στο ρόλο του θήτη και μετατρέποντάς τη σε στόχο αντιπίνων. Σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, ένα σημαντικότατο ζήτημα είναι η εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης στη στήριξη του κράτους του Ισραήλ, στη γενοκτονία και τη σφαγή στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Είναι εγκλήματα που εξελίσσονται με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθετώντας τον απαράδεκτο ισχυρισμό περί αυτοάμυνας του κατακτητή, της κατοχικής δύναμης που δολοφονεί το λαό της Παλαιστίνης επί δεκαετίες. Ερυθρά θάλασσα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ επίσης, στέλνει ελληνική φρεγάτα στον πόλεμο στην Ερυθρά θάλασσα και το πλήρωμά της στο στόμα του Λύκου για τη στήριξη της Αμερικανοβρετανικής επιχείρησης Φρουρός της Ευημερίας και αντίστοιχα ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνοντας μάλιστα τη διοίκησή της μέσω του στρατηγείου της Λάρισσας. Η αποστολή φρεγάτα στην Ερυθρά θάλασσα, χιλιάδες μίλια μακριά από τα ελληνικά σύνορα, δεν αποσκοπεί στην προστασία της ασφάλειας και της ζωής των αυτεργατών, οι οποίοι ήδη έχουν εκφράσει την κατηγορηματική τους αντίθεση σε ταξίδια στις εμπόλεμες ζώνες και αρνούνται να θυσιάσουν τη ζωή τους για τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Στηρίζει καθαρά τα συμφέροντα του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης συγκρούονται με την πραγματικότητα και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης αποστολής για τη χώρα μας και τον ελληνικό λαό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταγγέλει τη στάση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και απαιτεί να ακυρωθεί τώρα η κυβερνητική απόφαση αποστολής φρεγάτας στην Ερυθρά θάλασσα. Για την Ουκρανία, βρισκόμαστε σχεδόν 2 χρόνια μετά την έναρξη αυτού του ιμπεριαλιστικού πολέμου ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την καπιταλιστική Ρωσία, ενός πολέμου που εξελίσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης αντιπαράθεσης του ευρωατλαντικού στρατοπέδου με το ευρωασιατικό, την Κίνα και τη Ρωσία δηλαδή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταδικάζει τη μετατροπή της χώρας σε αμερικανονατοϊκό ορμητήριο. Ταυτόχρονα αναδεικνύει τις τεράστιες πολιτικές ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων για την εμπλοκή της χώρας σε αυτόν τον πόλεμο. Καταδικάζει επίσης την αποστολή όπλων και πυρομαχικών στην Ουκρανία. Είναι μια επιλογή της κυβέρνησης που πέραν των άλλων αποδυναμώνει, όπως και τα ίδια τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων ομολογούν, κρίσιμους τομείς για την άμυνα της χώρας. Καταδικάζει τέλος την παραχώρηση αμερικανικών βάσεων στη Σούδα, Λάρισα, Στεφανοβίκιο, Αλεξανδρούπολη και αλλού των στρατηγείων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ελληνικό έδαφος. Ο κίνδυνος για πιθανά αντίπεινα είναι μεγάλος. Είναι γνωστές οι πρόσφατες δηλώσεις του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Δημήτρη Μετβέντεφ, που χαρακτήρισε νόμιμο στόχο της Ρωσίας τις υποδομές των χωρών του ΝΑΤΟ, δηλαδή λιμένες και αεροδρόμια, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πολεμικού υλικού στην Ουκρανία και την εξόρμηση εναέριων μέσων. Για τους εξοπλισμούς, έβαλε αρκετά θέματα ο κύριος Υπουργός, όμως ο ελληνικός λαός αντιμετωπίζει πλήθος οξυμένων προβλημάτων. Αυτή τη στιγμή, έξω από τη Βουλή, οι αγρότες απελπισμένοι από την πολιτική της κυβέρνησης διεκδικούν το δικαίωμα να μπορούν να καλλιεργήσουν τη γη τους για να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Οι δίθεν παροχές της κυβέρνησης δεν λύνουν το πρόβλημα, όσο κι αν επικαλείται το ξύσιμο του πάτου του βαρελιού. Σε αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση πληρώνει πάνω από 6 με 7 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για ανατοϊκές ανάγκες σε μια ταυτόχρονη αδιέξοδη κούρσα εξοπλισμών με την Τουρκία. Και αν θέλετε, και από την πείρα μου ως πρώην στρατιωτικός, όλα αυτά τα χρόνια με τον ανταγωνισμό Ελλάδας-Τουρκίας, το θέμα των εξοπλισμών αποτελεί ένα βαρέλι δίχως πάτο.
Θα σας συνιστούσα λοιπόν, γιατί ακούγονται εκφράσεις περί υπεροπλίας με τις νέες αγορές των αεροσκαφών στο Αιγαίο και άλλα τέτοια, να μην εκφράζονται μεγάλα λόγια όσον αφορά την απόκτηση αυτής της ελληνικής υπεροχής στρατιωτικής ισχύως, γιατί το τουρκικό αστικό κράτος έχει φροντίσει τα προηγούμενα χρόνια να δομήσει μια σημαντικότατη υποδομή ανάπτυξης και παραγωγής σύγχρονου πολεμικού υλικού, να παραγγέλνει τώρα το δεύτερο αεροπλανοφόρο του, διαφορετικό βέβαια από το Ανατολού αυτό που έχει, με δυνατότητα από προσγειώσεων, ακόμη και μαχητικών αεροσκαφών. Επομένως η κυβέρνηση ας ρίξει λίγο τους τόνους στο θέμα αυτό. Εξάλλου, το θέμα της προμήθειας εξοπλισμών από τη ΣΥΠΑ, στην πρόσφατη επιστολή του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, είναι αποκαλυπτικός. Γράφει: «Η παραχώρηση αμυντικού υλικού στους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ αποτελεί θεμελιώδες συστατικό των προσπαθειών μας για να τονώσουμε την ευρωπαϊκή ασφάλεια και να ενισχύσουμε συλλογικές, αποτρεπτικές και αμυντικές δυνατότητες της συμμαχίας». Ο ελληνικός λαός βέβαια, με τον πατριωτισμό που τον διακρίνει, θέλει να διασφαλίσει στα σύνορά του και τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Ομολογεί επίσης ότι η επιχορήγηση της Ελλάδας με αμερικανικό στρατιωτικό υλικό έχει στόχο να ενθαρρυνθεί η κρίσιμη στήριξη προς την Ουκρανία. Όσον δε αφορά την εγχώρια πολεμική βιομηχανία, υποκρατικό έλεγχο και κυρίως τα στρατιωτικά εργοστάσια, αφού μεθοδευμένα τα απαξίωσαν δραματικά όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις με την πολιτική τους υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση, τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια, έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και τους κατηγορεί ως μη παραγωγικούς. Το δε έργο τους το αναθέτει στους ιδιώτες με εξαπλάσιο και επταπλάσιο κόστος, οι ίδιοι εργαζόμενοι τα λένε αυτά σήμερα. Τώρα για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, λύσεις στα προβλήματά τους πρέπει να δοθεί, γιατί είναι πολλά και σύνθετα, όπως τα θέτουν και τα ζητούν οι ίδιοι. Δεν πρέπει να είναι αμέτωχοι σε αυτό. Αιτιολογήσαμε συνοπτικά ότι οι συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής για τον ελληνικό λαό και όχι μόνο στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας είναι επικίνδυνες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζητά να ακυρωθεί η απόφαση της κυβέρνησης για αποστολή φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα, να επιστρέψουν όλες οι αποστολές των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από τις ευρωατλαντικές και νατοϊκές αποστολές στο εξωτερικό, να σταματήσει η αποστολή στρατιωτικού οπλισμού και πυρομαχικών στην Ουκρανία, κανένας Έλληνας αξιωματικός και στρατιώτης έξω από τα σύνορα, σεβασμό στο δικαίωμα αξιωματικών και στρατιωτικών που εκφράζουν την αντίθεσή τους στη συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε αποστολές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κλείσουν τέλος οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ.